Εμείς καταρχήν είμαστε ικανοποιημένοι για την ημερίδα που κάναμε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, χθες στην Ορεστιάδα. Είχε κόσμο, θα μπορούσε βέβαια να έχει και περισσότερο. Η ΕΠΣΕΒΡΟΥ προσπαθεί, όπως έχει δηλώσει εδώ και 1,5 χρόνο, στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και ιδιαίτερα στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των ακαδημιών του νομού μας, να δημιουργούμε, να φτιάζουμε μερίδες, να φέρουμε ανθρώπους ειδικούς να μιλάνε, απευθύνονται σε προπονητές, σε παράγοντες, σε γονείς, όπως σήμερα ας πούμε ήταν για τους γονείς η ημερίδα, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί να βελτιωθούμε, να βελτιώσουμε, να ανεβάσουμε ένα σκαλοπάτι το ποδόσφαιρο του Εύρου, ιδιαίτερα από τις μικρές ηλικίες που είναι και το πιο σημαντικό. Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη έγιναν οι ημερίδες αυτές. Ναι, γίνανε χθες το απόγευμα στην Ορεστιάδα και σήμερα το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα όσο περισσότεροι γονείς και όσοι περισσότεροι παράγοντες μπορούσαν να παραβρεθούν, να ακούσουν τον ψυχολόγο, επικοινωνιολόγο και υπεύθυνο στο αυτό το κομμάτι των μικρών εθνικών ομάδων, τον κύριο Χιλιάη Φαντίδη, να τους ενημερώσει και να ακούσουν για πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην είχαν ξανακούσει, για τον τρόπο λειτουργίας, για τον τρόπο συμπεριφοράς γονιών κτλ. Ήταν πολύ σημαντικό, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να το κάνουμε στις δύο μεριές του νόμου, και στην Ορεστιάδα και στην Αλεξανδρούπολη, για να έρθουν όσο περισσότεροι μπορούν. Καταρχάς, να ευχαριστήσω την ΕΠΣΕΒΡΟΥ για την πρόσκληση που μου απίθυνε. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Μιλήσαμε για τον ρόλο της αθλητικής ψυχολογίας και της επικοινωνίας, τον κομβικό ρόλο όσον αφορά την διάπλαση των παιδιών σε μια αθλητική ακαδημία ποδοσφαίρου. Πολλές φορές νομίζουμε ότι στο ποδόσφαιρο, όταν πηγαίνουν τα παιδιά μας σε μια ακαδημία, πηγαίνουν απλά για να κλωτσίσουν μια μπάλα. Δεν συμβαίνει τίποτα από αυτό. Υπάρχουν δεκάδες πράγματα που γίνονται μέσα σε ένα γηπαιδικό χώρο που δεν τα καταλαβαίνουμε ως γονείς. Πίεση, άγχος, φόβος, ντροπή, διαχείριση νίκης, διαχείριση ήττας, συγκρούσεις με τους συμπαίχτες μας, με τον εαυτό μας. Φυσικά, σε όλα τα αθλήματα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν προπονητή να ξέρει να διαχειρίζεται αυτές τις καταστάσεις με υπομονή, με ψυχραιμία, με διάθεση μάθησης, με διάθεση να εμπνεύσει τα παιδιά και να επιβραβεύσει τα παιδιά για να τα δώσει τον σωστό ρόλο που έχει μια ακαδημία. Ποιος είναι ο σωστός ρόλος μιας ακαδημίας, πέρα από το να προάγει αθλητικές φυσικές ικανότητες, να μπορέσει να προάγει και μια στάση ζωής και μια προσωπικότητα. Και αυτός ακριβώς είναι και αυτή η μεγαλύτερη επιτυχία μιας ακαδημίας και η μεγαλύτερη επιτυχία μιας οικογένειας. Τελικά, κύριε Φαντίδη, τα παιδιά αντιγράφουν, προσπαθούν να καταλάβουν τις εξηγήσεις που θα δώσει κάποιος προπονητής. Τι είναι πιο εύκολο, να αντιγράψουν ή να ακούσουν αυτό που τους πει? Γίνονται παράλληλα πράγματα. Ασφαλώς και λειτουργούν μιμητικά. Πολλές φορές αντιγράφουν συμπεριφορές. Τι συμπεριφορές όμως αντιγράφουν? Αντιγράφουν τις συμπεριφορές είτε τις οποίες εμπνέονται, από τις οποίες εμπνέονται, είτε τις συμπεριφορές τις οποίες φοβούνται. Και εμείς είναι προτιμότερο να εστιάζουμε στο να τους μαθαίνουμε συμπεριφορές που εμπνέουν, παρά συμπεριφορές οι οποίες φοβούνται και τις συνδυάζουν με τη μορφή της ισχύως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιθετικός και οι άλλοι τον φοβούνται, με μια λογική το παιδί λέει: «Α, και εγώ θέλω να γίνω έτσι, να με φοβούνται». Όχι. Το παιδί πρέπει να μάθει, πρέπει να του μάθουμε εμείς να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που να προάγει το καλό. Άρα, να εμπνέουμε το παιδί να προάγει συμπεριφορές θετικές. Άρα, εμείς να είμαστε ένα υγιές πρότυπο για το παιδί. Πράγμα δύσκολο τη σημερινή εποχή, γιατί σε μια γενιά που έχει μάθει να λειτουργεί με βάση το ίντερνετ, με βάση τις τόσες πληροφορίες, αλλά και με βάση τα πολλά παιχνίδια τα διαδικτυακά πλέον που παίζει, εμείς οφείλουμε να αναπτύξουμε κώδικες επικοινωνίας κοινούς με το παιδί. Πρέπει δηλαδή να μάθουμε στην ουσία, για να πείσουμε το παιδί να κάνει μια συμπεριφορά υγιή, πρέπει να μάθουμε τους κώδικες του και το σωστό τρόπο επικοινωνίας μαζί του. Τον παιδικό τρόπο επικοινωνίας μαζί του, για να μας ακούσει. Να τα βλέπουμε τα παιδιά σαν μεγάλους ή σαν μικρούς, ή να μπούμε στα παπούτσια τους. Να μπορέσουμε, το είπατε πολύ σωστά, να έχουμε την ενσυναίσθηση, να μπορούμε να μπαίνουμε και στα δικά τους τα παπούτσια, να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνονται αυτά, με τις χαρές, με τους διεξόδους και τα αδιέξοδα, για να μπορούμε να παρεύουμε και να γίνουμε πιο πιστικοί. Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.